Ο Γιάννης Μπέζος όμως, να σου πω κάτι, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο όλο αυτό που λέει και όσο και αν μας ξενίζει το να είσαι ηθοποιός, να κάνεις μια δουλειά που έχει άμεση σχέση με το κοινό και την αγάπη του κόσμου και παρόλα αυτά να θες να είσαι απομονωμένος και αποκομμένος στον κόσμο σου, με την καλή έννοια το στον κόσμο σου, έτσι, στον πύργο σου, ας το πω και έτσι. Είναι συνεπής, παιδιά, στις δηλώσεις του. Δηλαδή, αυτό το λέει εξ αρχής. Δεν πήγε να στο παίξει φιλικός, προσιτός και ξαφνικά γυναίκα σου λέει σε μια συνέντευξη δεν μου αρέσουν οι χειρονομίες. Mm. Ανέκαθεν σου έλεγε, θέλω να με αγαπά ο κόσμος, αλλά δεν μου αρέσουν οι χειρονομίες. Δεν θέλω να έρθω για αυτόγραφο. Φωτογραφίες, δεν θέλω. Θέλω να σου πω το εξής. Τώρα που μας το έχει πει 100 φορές, το έχουμε καταλάβει. Το 93, τι τράβηξα, θέλω να σας πω. Διότι πραγματικά πρόσφατα θα μυρίσω εγώ τα νύχια μου ότι ο άλλος δεν θέλει τις παρέες, δεν χαμογελάει στον κόσμο, έτσι, δεν δίνει το χέρι. Το 93 ήταν έτσι πάλι. Ναι. Ναι, αφού σου λέει ανέκαθεν ήμουν αντιπαθής και μου άρεσε. Και κάναμε εκείνη την εκπομπή τέλος πάντων. Βλέπεις, ας πούμε, ένα γνωστό ηθοποιό. Η χειραψία προσπάθησε. Τι κάνεις, Γιάννη. Τι κάνεις, Γιάννη. Κουκιά σπέρνω. Μου χάλαζε όλη τη διάθεση του ανθρώπου. Εγώ έχω ένα φίλο το Νίκο. Το γράφεις, βάζεις μια ταμπέλα εδώ και λες μην πλησιάζει, μην εγγίζεται. Στα μουσεία που λέει μην εγγίζεται. Ναι. Έχω ένα φίλο τον Νίκο που έχει το ίδιο πρόβλημα, αλλά εκείνο φοβάται τα μικρόβια. Ναι, αλλά δεν φταίω κι εγώ, θέλω να σου πω, που φοβάται εκείνο τα μικρόβια. Ναι, αλλά δεν διότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι. Και εσύ να τον αγγίζει. Βρε, αγάπη μου, πάμε να πιούμε ένα ούζο όλοι μαζί, έτσι. Και σου λέει, δώσε λίγο ψωμί, του δίνει μια φέτα ψωμί. Σε κάλεσε ο Μπέζος για να μην δώσε λίγο ψωμί κι αυτό. Απολύμασε. Να πάει να τον πάρει μόνο του αν έχει τέτοια θέματα. Μα ακριβώς. Σε κάλεσε ο Μπέζος για ούζο. Όχι. Σκέψε όμως, παιδιά, πόσο αυστηρός θα είναι και στη ζωή του και στο σπίτι του, έτσι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι έτσι στη δουλειά του, φαντάζομαι είναι έτσι και στο σπίτι του. Δηλαδή, δεν πρέπει να επιτρέπει και πάρα πολλά στους δικούς του ανθρώπους. Θέλω να σας πω ότι όταν τον συναντούσα στο σπίτι του, πήγαινε να χτύπησε το κουδούνι να τον δω οπωσδήποτε να του κάνω χειραψία. Τον συναντούσα. Όχι. Τον συναντούσα σε happenings κοσμικά. Εσύ που τον συνάντησες. Σε happening κοσμικά. Εσύ που τον συνάντησες. Στην Ψαρού. Συμπτωματικά. Έχει κύριε πρόβλημα με τον κόσμο. Δεν πα στην Ψαρού. Πα σε ένα έρημο. Στη Λίμνο παραδείγματο χάρη. Έχει ωραίε έρημε παραλίε. Δεν σε πλησιάζει ούτε η καρέτα. Απλά φάγανε και έφυγαν. Και δεν να σας το απλά φάγαν και έφυγαν. Και εγώ απλά τον είδα και πήγα και τον χαιρέτησα. Φταίω. Κακός. Και εσύ πήγες να τον χαιρετήσεις. Αυτός σε χαιρέτησε. Τώρα δεν θυμάμαι. Ήταν χρόνια 23. Πάντως, εγώ 10 λεπτά πριν. Ότι απλά η αντίθετη γνώμη, η αντίθετη αίσθηση που έχει ο κόσμος για τον Γιάννη Μπέζο οφείλεται μόνο στους ρόλους του. Γιατί χρόνια τον έχουμε συνηθίσει να παίζει πολύ χιουμοριστικούς ρόλους. Καλέ, τότε έκανε τις τρεις. Όχι, πώς το λέγανε το. Σοπαράδεκτος. Σοπαράδεκτος. Και εκεί και αν γελούσαμε. Τραγωδικός. Και μετά πας να πεις ένα γεια και. Παιδιά όμως, είναι αυτό που λες, δεν θα το πεις ποτέ η ψυχή της παρέας, όπως λέει και ο ίδιος. Δηλαδή στη δουλειά, ενώ μπορεί να βγαίνει αυτό το παρείστικο, το κλίμα το ομαδικό, σου λέει, εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής, εδώ κάνουμε δουλειά. Το δικαίωμά του του ανθρώπου. Το καταλαβαίνει και το λέει όμως αυτό, δηλαδή δεν το παίζει κάτι άλλο και είναι κάτι άλλο. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Σταύρο, είναι αυτός που είναι, τον έχει αγαπήσει έτσι ο κόσμος, είναι συνεπής στην εικόνα και στα λεγόμενά του. Ναι, και ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπεις, εκεί που γίνονται ουρές στα άλλα καμαρίνια, εκεί δεν περιμένει άνθρωπος. Σου λέει τώρα να πάω και ο άνθρωπος να είναι με το μαντιλάκι ή με το. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Ναι. Εμένα μου αρέσει που είναι αυτό που είναι και το λέει και το δείχνει. Θα μπορούσε να στο παίζει φίλος και κολλητός και αδελφός. Δημοσιοσχετίστας. Και αλλά να βγάζει όλη αυτή την περίεργη αντιμετώπιση. Αν είναι στα καμαρίνια, εγώ δεν πάω από την.